Καλωσορίζουμε στο Υπουργείο Υγείας τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Το λόγο έχει ο καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Κιώδης. Καλησπέρα σας. Παγκοσμίως, η διασπορά του νέου κορονοϊού συνεχίζεται. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο έχουν πλέον ξεπεράσει τις 175.000 και η θάνατη είναι περίπου 6.700. Ανακοινώνουμε 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται σε 352. 51 κρούσματα είναι απροσδιόριστης πηγής μετάδοσης. 65 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 9 είναι διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας τις ιατρικές ομάδες οι οποίοι περιποιούνται αυτούς τους ασθενείς, έχουν υπερβάλει αυτούς. Σε όλους τους σοβαρά συμπολίτες μας, τους ασθενείς συμπολίτες μας, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και όλοι τους παίρνουν αντιϊκή θεραπεία. Από το σύνολο των νοσηλευτέντων, 51% είναι άνδρες. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι στην Αθήνα. Ενώ συνολικά έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα 4.320 εργαστηριακά δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Τέλος, 10 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξετήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, αυτό ενισχύεται με πρόσθετα κονδύλια και με ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη το Υπουργείο Υγείας ενισχύθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού και θα ενισχυθεί με επιπλέον 70 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Οι προσλήψεις έχουν ήδη αρχίσει, έχουν ήδη γίνει 950 προσλήψεις και εκτιμάται ότι οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις θα ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ύστερα από εντατική προετοιμασία, μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων, οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών με λίμωξη από τον κορονοϊό. Όπως ήδη γνωρίζετε, αποφασίστηκε ότι ολόκληρο το νοσοκομείο Νίμιτς διατίθεται επιχειρησιακά στο ΕΣΥ για την νοσηλεία περιστατικών από τον νέο κορονοϊό. Επίσης, το νοσοκομείο Παμακάριστος ήδη λειτουργήσε σήμερα και μια πτέρυγα του νοσοκομείου Αγίου Βαρβάρα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την νοσηλεία περιστατικών COVID-19. Ακόμη, κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΗ, το Ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Άττικα στην Ελευσίνα δεσμεύεται για την αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με τη νέα νόσο. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων φέρει την ευθύνη της επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης του κέντρου. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, όπως γνωρίζετε, άτομα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό τις τελευταίες μέρες κατακλείζουν την πατρίδα μας και αυτό αφορά και πολύ νέο κόσμο, ο οποίος έρχεται από χώρες που υπάρχει μεγάλη εξάπλωση του ιού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου η στρατηγική δημόσιας υγείας είναι να αφήσει να εξαπλωθεί ο ιός. Θέλω να τονίσω εδώ τη μεγάλη σημασία της απομόνωσης κατοίκων, του περιορισμού των επαφών των νέων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν τόσο όσο ηλικιωμένοι από τον ιό, αλλά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους. Παρακαλώ πάρα πολύ την προσοχή των συμπολιτών μας, οι οποίοι επιστρέφουν για αυτή τη σημαντική καραντίνα, ώστε να μην εκθέσουν τους οικείους τους στη νέα νόσο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα συνεχίσει ο Υφυπουργός, ο κύριος Χαρδαλιάς, στην ενημέρωση. Ακούσαμε τι είπε ο επικεφαλής του ΕΟΔΗ. Για να ακούσουμε και τον κύριο Χαρδαλιά, παρακαλώ. Των Μητροπολιτών εμάς, ο Ημοκηφισίας. Των Μητροπολιτών της Αττικής. Έτσι. Είπαμε τις απόψεις μας. Εσάς ειδικοί εσείς. Είπαμε... Κοιτάξτε, δεν μπορούμε, θα με συγχωρέσετε, δεν μπορώ να πω την απόψη. Για τη δημόσια υγεία επιβάλλεται γρήγορση. Επιβάλλεται συνεργασία, επιβάλλεται συνεννόηση και καλούμε όλους τους Έλληνες να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Διότι δεν αρκούν μόνο τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία, αλλά απαιτείται και από μέρους μας να επιδείξουμε ψυχραιμία, σοβαρότητα, αλληλεγγύη
προς τον συνάνθρωπο, αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, να επιδείξουμε αυτοπειθαρχία. Η κυβέρνηση και ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός λαμβάνουν καθημερινά τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πολύπλευρες συνέπειες του κορονοϊού. Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένο ο Πρωθυπουργός, τα δύσκολα βρίσκονται μπροστά μας. Αυτό που προέχει είναι να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, προκειμένου να δοθεί χρόνο στο σύστημα υγείας για να ανταπεξέλθει, έτσι ώστε οι ευπαθείς ομάδες και όσοι χρειαστούν νοσηλεία να λάβουν τις απαιτούμενες φροντίδες. Δύο από τα σημαντικότερα όπλα που διαθέτουμε ως κοινωνία σε αυτόν τον αγώνα είναι η ατομική υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που καλούμαστε να επιδείξουμε όλοι. Η ατομική ευθύνη δεν αφορά μόνο στην προστασία του εαυτού μας, αλλά και στην προστασία του διπλανού μας και εν τέλει του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, από μεθαύριο Τετάρτη, αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με το κοινό, των εμπορικών καταστημάτων δηλαδή. Το μέτρο δεν αφορά στα σούπερ μάρκετ, στα φαρμακεία, ό,τι συνδέεται με την αλυσίδα τροφοδοσίας, δηλαδή φούρνη, κρεοπολία, μανάβικα, μπακάλικα, τα μίνι μάρκετ, το delivery στη διατροφή, τα περίπτερα, τα πρατήρια καυσίμων και τις τράπεζες. Επίσης, δεν αφορά σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών courier, έτσι ώστε να διευκολύνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν αφορά σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε pet shops και καταστήματα γεωργικών προϊόντων και γενικότερα σε καταστήματα σχετιζόμενα με επισκευές όπως οπτικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, αναλυτικός κατάλογος θα εκδοθεί αύριο. Σε συνέχεια, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας στο σούπερ μάρκετ από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, ενώ θα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Προκειμένου να αποφεύγει το συνωστισμό, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεούνται να φροντίζουν ώστε να εισέρχεται ένας πελάτης ανά 10 τετραγωνικά. Στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών για περιορισμό της διασποράς του ιού, όσοι φτάνουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, τίθενται υποχρεωτικά σε κατοίκον περιορισμό για διάστημα 14 ημερών. Στους παραβάτες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, θα επιβάλλονται κυρώσεις που ισχύουν για όσους περαβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα. Όσο αφορά στις μετακινήσεις στην Αθήνα, από αύριο το πρωί αναστέλλεται η εφαρμογή του δαχτυλίου ως το τέλος Απριλίου του 2020. Η κυβέρνηση μεριμνά για την επαρκή και απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με όλα τα αναγκαία είδη. Και υπενθυμίζουμε ότι με την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνεται δυνατότητα επίταξης για διάστημα ως 6 μηνών ειδικού νοσοκομιακού εξοπλισμού μέσω ατομικής προστασίας και φαρμάκων που ανήκουν σε ιδιώτες. Παράλληλα από σήμερα, στις 5, με εντολή μου και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τέθηκε προσωρινή επιβολή περιορισμού κατοίκων, καραντίνα των κατοίκων των ορεινών χωριών Δαμασκηνιά και Δραγασιά, του Δήμου Βόηου, Καζάνης και προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησής τους εκτός των ορίων της γεωγραφικής ενότητας των τοπικών κοινοτήτων των Δήμων τους. Η καραντίνα ισχύει για 14 ημέρες. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο, στις 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην οποία θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας που διαχειρίζονται τα σχέδια λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών της χώρας, όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ, ΔΕΣΦΑ, ΟΣΕ, ΕΙΔΑΠ, ΙΠΑ, ΟΤΕ, το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας της ΤΑΣΥ και η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας. Παράλληλα, με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ενεργοποιείται το άρθρο 8 του νόμου 4622 για το επιτελικό κράτος και ορίζεται Κυβερνητική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση των Αναγκών και τη Διαχείριση των Συνοπιών από την νόσο COVID-19. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον υποφαινόμενο Πρόεδρο, τους υφυπουργούς Σκέρτσο, Πέτσα, Κοντοζαμάνη, Λιβάνιο, Σκυλακάκη, Παπαθανάση, τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόριο Δημητριάδη και τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Ιστορικών Πολιτικών Αθανάσιο Κοντογιώργη. Στην Επιτροπή θα καλούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με το αντικείμενο κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι φορέων και όλοι όσοι χρειάζονται ώστε να μπορούμε να παίρνουμε εκείνες τις αποφάσεις τη στιγμή που καλούμεθα να το κάνουμε. Η Επιτροπή θα έχει το συντονισμό της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας για την αντιμετώπιση κρίσης έναντι του κορονοϊού, το συντονισμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των αναγκαίων ενεργειών και την ανάληψη όλων των απαραίτητων επιχειρησιακών δράσεων για την αντιμετώπιση των συνοπιών της νόσου. Στο σημείο αυτό και ολοκληρώνοντας και με αφορμή τη σημερινή ανάληψη των ευθυνών μου,
Θα ήθελα να απευθυνθώ στους συμπολίτες μου και να τονίσω τα εξής. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο τη δημόσια υγεία. Πολιτεία και πολίτες, από κοινού, συνεργαζόμενοι σε πνεύμα μου ψυχίας, θα το καταρθώσουμε. Η πολιτική ηγεσία είναι εδώ, μαζί και το κράτος, το οποίο κάνει και θα συνεχίσει να κάνει όλα όσα πρέπει. Αλλά ηγέτες είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Ηγέτες στην εργασία μας, ηγέτες στην οικογένειά μας, ηγέτες στις γειτονιές μας, ηγέτες στους αγαπημένους μας, ηγέτες του εαυτού μας. Και πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Ο μόνος τρόπος για να προφυλάξουμε τους οικείους μας, τους αγαπημένους μας, τον τρόπο ζωής μας, τις γειτονιές μας, την πατρίδα μας, είναι ο δρόμος της ατομικής μας ευθύνης. Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ακολουθούμε τις οδηγίες. Μένουμε σπίτι μας. Εφαρμόζουμε πιστά τους κανόνες υγιεινής. Σας ευχαριστώ. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας για την τήρηση του κατοίκων, γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων. Ήδη το Γενικό Επιτελείο Στρατού στο Κέντρο Υγείας Σωτηλίου έχει παράσχει για ενίσχυση των δομών υγείας έναν στρατιωτικό γιατρό και έναν νοσηλευτή. Η Περιφερειακή Δίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών έχει ενταλθεί για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, ώστε να συνδράμει στην προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Βοΐου για την τροφοδοσία, για την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης των κατοίκων και για κάθε συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων με χρόνια νοσήματα. Σε κάθε περίπτωση αφορά στον περιορισμό κατοίκων των κατοίκων και την προσωνία της δυνατότητας μετακίνησής τους εκτός των ορίων της γεωγραφικής ενότητας των δύο χωριών. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος πυρήνας μετάδοσης, μας προβλημάτισε και προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη απόφαση. Μια απόφαση την οποία δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν αντιληφθεί ο καθένας ότι όταν νοσεί, όταν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που μπορεί να μεταφέρει την νόσο, μετακινείται προς πάσα κατεύθυνση, είναι ένα μέτρο το οποίο αν χρειαστεί θα το εφαρμόσουμε και ίσως και σε μεγαλύτερη χωροταξική ενότητα. Κύριε καθηγητά, επειδή αναφέρατε ότι έρχονται τώρα μεγάλες μάζες νέων ανθρώπων από χώρες ακόμη και από τη Βρετανία που εφαρμόζει αυτό το νοσία γέννης. Διάβασα σήμερα στον Independent ένα άρθρο που λέει ότι στην Ιταλία βλέπουμε ότι σιγά σιγά πέφτει η ηλικία των νοσηλευμένων, η μέση ηλικία. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μας έχετε πει πως ο ιός μπορεί να κάνει ίδια συμπτώματα, αλλά ξαφνικά να επιδεινώσει τον οργανισμό και να τους εστίξει στο νοσοκομείο, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για αυτά τα παιδιά που έρχονται στα νησιά μας, γιατί έως τώρα έχουμε μείνει στα ίδια συμπτώματα και υπάρχει μια χαλαρότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το κύριο μήνυμα, ευχαριστώ κύριε Βενιζέλο, ότι είναι μια νόσο η οποία μπορεί να μας επηρεάσει όλους. Όντως υπάρχουν κάποια ενισχυτικά δεδομένα, ιδιαίτερα από τη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα, ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι σοβαρά στην υγεία τους, ενώ είναι νέοι. Αυτό είναι σπάνιο και δεν συμβαίνει συχνά με το νέο ιό. Πρέπει όμως να είμαστε σε αυξημένη επιτήρηση της υγείας μας, όλοι. Ακόμα περισσότερο αφορά τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες θα προσεγγίσουν ή θα προσεγγιστούν από τους επιστρέφοντες νεαρούς στην πατρίδα μας. Μια χώρα η οποία έχει μια στρατηγική εντελώς διαφορετική από τη δικιά μας, που είναι, ας το κολλήσουμε όλοι, η οποία βέβαια μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες για την ίδια και το σύστημα υγείας της, πρέπει να είναι κατανοητό σε εμάς ότι αυτή η χώρα αποτελεί μια, κατά κάποιον τρόπο, οι άνθρωποι που επιστρέφουν από αυτή τη χώρα αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μια ευκαιρία παραπάνω μετάδοση της νόσου. Άρα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, να τονίσουμε αυτή την ανάγκη συμμόρφωση με τον περιορισμό των μετακινήσεων σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως και τον περιορισμό των επαφών με ευπαθείς ομάδες. Νομίζω, όπως ακούσατε για τον Υφυπουργό, η υπευθυνότητα είναι ατομικό πράγμα και η ατομική ευθύνη είναι το σημαντικότερο παρόλα τα μέτρα σε αυτή την επιδημία. Άρα πρέπει μόνοι μας να πάρουμε πάνω το βάρος των αποφάσεών μας και της πιθανής σοβαρής νόσου σε έναν διπλανό μας.
Γρηγόρο Κωστοπούλου. Καλησπέρα και στους δύο. Υπάρχει λόγος να μπει σε καραντίνα όλη η Καστοριά? Υπάρχει μια ανησυχία αναφορικά με το νοσοκομείο, ότι ίσως έπρεπε να κλείσει και να απολυμανθεί συνολικά ο χώρος. Και αν θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας λέγατε λίγο για την ΜΕΘ που μας ενδιαφέρει πολύ, πώς κατανέμονται οι ηλικίες και η κατάσταση. Το θέμα της Καστοριάς το παρακολουθούμε. Υπάρχει πράγματι μία ανησυχία, αλλά η ανησυχία αυτή δεν σημαίνει ότι υπό οποιαδήποτε πίεση και χωρίς τα πραγματικά δεδομένα θα προχωρούμε σε καραντίνες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το νοσοκομείο ενισχύεται και σε προσωπικό και έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει. Σχετικά με τις ΜΕΘ, η κατανομή των ηλικιών, όπως είπαμε και χθες, κοντά στα 70, η μέση ηλικία αυτών των ανθρώπων, και είναι όλοι άντρες. Είναι χαρακτηριστική αυτή η υπεροχή των ανθρώπων στα σοβαρά περιστατικά. Νομίζω είναι νωρίς να πούμε κάτι ακόμα όσον αφορά θνητότητα και ΜΕΘ στην πατρίδα μας, όταν δεν έχουμε τον ακριβή παρονομαστή της εξάπλωσης της νόσου στη χώρα. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς. Βλέπουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της επιδημίας, παρακολουθούμε, είμαστε από κοντά και είμαστε έτοιμοι να σα δώσουμε αυτές τις πληροφορίες περισσότερο αρνητικά όπως θα τις έχουμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καταλιά. Αρχικά είπατε ότι όσοι έρχονται από το εξωτερικό πρέπει να μένουν καραντίνα και ότι θα έχουν κάποιες ποινές, όπως παραβάσεις, πώς θα τους ελέγχετε. Και τον κύριο, αν τους ελέγχετε και πώς. Και τον κύριο Τσιόδρα, είπατε 21 επιβεβαιωμένα νέα. Να υποθέσω 2.000 τα δείγματα που εκκρεμούν από τα εργαστήρια, πόσο είναι, να μας δώσετε την εικόνα. Να πω εδώ ότι είναι 21 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σας είπα ότι είχαμε περισσότερα από 4.300 εργαστηριακά δείγματα. Δεν εκκρεμούν πολλά, εκκρεμούν καμιά 200, από όσο ξέρω. Θα τα έχουμε αύριο. Ήδη θα γνωρίζετε σε σχέση με το ερώτημα το πώς το ελέγχουμε, ότι έχουμε συστήσει το κέντρο ενημέρωσης αυτή τη στιγμή στο ΕΣΚΕ, όπου μέσα από τις λίστες των επιβατών που ταξιδεύουν την επόμενη μέρα, κάνουμε μια πρώτη επαφή, χνηλάτιση, για να δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες με βάση το πρότυπο του ΕΟΔΗ. Και ταυτόχρονα καταγράψουμε κάποιες περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να εκφράσουν κάποια ανησυχία ή οτιδήποτε άλλο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία λοιπόν, γνωρίζοντας ποιοι έρχονται, αν χρειαστεί και δειγματοληπτικά θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένους ελέγχους, διότι πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η οποιαδήποτε μετακίνηση αυτών που έρχονται από χώρες του εξωτερικού μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο κοινωνικό σύνολο. Εδώ είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης, γι' αυτό για άλλη μια φορά κάνουμε έκκληση σε όλους, κάτι το οποίο θα το επιβάλλουμε, να προηγηθεί το αίσθημα της ατομικής ευθύνης και του σεβασμού όλων των υπολείπων μέσα στην κοινότητα. Όποιος επιστρέφει 14 μέρες κάθεται στο σπίτι του, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε όλους με όρους ξεκάθαρης συνεννόησης και σεβασμού του διπλανού μας. Κύριε Υπουργέ, η Κομισιόν ζήτησε πριν από λίγο επιπλέον έδρα στα ταξίδια. Είδαμε ότι έχουν εκλογιστεί Έλληνες φοιτητές στην Ισπανία. Εκτιμάτε ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες? Τους συνιστάτε να επιστρέψουν με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων και την αύξησή τους, την αναλογία, την αναγωγή που γίνεται με τα μαθηματικά επιδημιολογικά μοντέλα που έχετε? Υπάρχει κίνδυνος στις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες να μπει η χώρα μας σε καραντίνα από άλλες χώρες και να πει και ακόμα να πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα και στις εσωτερικές μετακινήσεις? Και σας το λέω αυτό όχι για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, αλλά για να προετοιμαστεί ώστε να μην εκλογιστεί. Ποιο είναι δηλαδή αυτό το κρίσιμο σημείο? Είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι ο αριθμός των θανάτων? Καταρχήν, όλα τα σενάρια είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Είναι ότι ήδη έχουμε κλείσει τα ταξίδια από την Ιταλία, την Ισπανία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία. Έχουμε απαγορεύσει τα κρουαζιερόπλοια, τα ημερόπλοια από την Τουρκία. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι αποφάσεις μας βασίζονται στα καθημερινά δεδομένα. Αυτό που κάνουμε είναι παρακολουθούμε τόσο τα εσωτερικά δεδομένα, όσο και τις εξωτερικές εξελίξεις. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε τηλεδιάσκεψη με τους συνομολόγους μου σε όλη την Ευρώπη, υπό τον αρμόδιο επίτροπο. Βήμα-βήμα, και το βήμα-βήμα δεν είναι μέρα-μέρα. Είναι, αν θέλετε, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, προσπαθούμε να έχουμε τα στοιχεία που χρειάζονται. Σε κάθε περίπτωση, σας θυμίζω ότι για τα ζητήματα αυτά δεν υπάρχει ένα γενικό οριζόντιο σχέδιο.
Υπάρχουν ειδικά σχέδια, ένα σενάριο και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Σε αγαστή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, παρακολουθούμε κάθε μέρα τα δεδομένα και όλες οι περιπτώσεις αυτές είναι περιπτώσεις τις οποίες, αν χρειαστεί να τις δρομολογήσουμε, κάτω από τη σοβαρότητα που χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ξεκάθαρους όρους για τους όποιους συμπατριώτες μας βρίσκονται μακριά, θα μπορέσουμε να τις προχωρήσουμε. Να πω εδώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ο ιός, το έχουμε ξαναπεί, δεν σέβεται τα σύνορα. Έτσι, όσα σύνορα και να βάλεις, το κύριο μέτρο είναι η ατομική ευθύνη. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, επειδή ακούστηκαν σήμερα πολλά πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για χρήση screening κατά τον είσοδο, screening κατά την έξοδο, πιστοποιητικών, τα οποία θα κλειδώνονται αν έχει τον ιό, καραντίνα σε κρατικές δομές για 14 μέρες, το κάνουν κάποιες χώρες όπως η Κύπρος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και η ατομική ευθύνη θα βοηθήσει περισσότερο από οποιοδήποτε μέτρο της πολιτείας. Έτσι. Πάντως δεν υπάρχει σύνταση επιστροφής του κόσμου στον τόπο τους, είτε εσωτερικά, χώρα είτε από άλλες χώρες. Όλα τα δεδομένα είναι στη διάθεσή σας για την ώρα. Κυρία Κομνενού. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα ΚΤΕΛ τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια αυξημένη κίνηση εκεί και δεν ξέρω αν και κατά πόσο λαμβάνονται μέτρα. Και αν, συγχωρήστε με πολύ, αν δεν έχω διαβάσει καλά την πράξη, με τα σούπερ μάρκετ, με τις τράπεζες, αν παρουσιαστεί κρούσμα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα κλείσουμε τα καταστήματα αυτά? Δεν υπάρχει καμία διάθεση να κλείσουμε ούτε τα σούπερ μάρκετ, αν υπάρχει κάποιο κρούσμα, για έναν ιό που εξαπλώνεται ταχύτατα. Φυσικά και αυτό που μας ενδιαφέρει στα σούπερ μάρκετ είναι να μην δημιουργούνται ατέλειωτες ουρές και να αραιώνει όσο δυνατόν η παρουσία των ανθρώπων, να γίνεται η παρουσία των ανθρώπων επισκεπτών στα σούπερ μάρκετ με συνθήκες μη συνοστισμού. Φυσικά και ένας υπάλληλος που δεν εμφανίζει την όση ένα σούπερ μάρκετ πρέπει να απομονωθεί στο σπίτι του για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται. Αυτή τη στιγμή είναι 3 μέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων ή 7 μέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ώστε να μην μεταδώσει την νόσο σε άλλον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε επιπαθείς ομάδες, τις οποίες όμως έχουμε πει ότι πρέπει να αποφεύγουν τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πρέπει να αποφεύγουν χώρους που υπάρχει συνάθρηση. Εκεί κάποιος πρέπει να τους βοηθήσει, από την κοινότητα, να υπάρξει μια βοήθεια. Και όταν δεν είναι αυτό δυνατόν, κατά το δυνατόν, να μην υπάρχει συνοστισμός στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Άρα, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεστε, υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα. Και στα ΚΤΕΛ, να θυμίσω ότι έχουμε σύσταση και την οποία την παρακολουθούμε, την ελέγχουμε, για να μπορούν να καλύπτουν σε ένα σύνολο 50 θέσεων μέχρι 20 θέσεις. Τελευταία ερώτηση, κύριε Παναγιάννης. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Τσιόδρα και μία ερώτηση για εσάς, κύριε Κουβελιά. Να ξεκινήσω από εσάς, όντως και αφορμή με την απάντηση που δώσατε στη συνάδελφο για τα ταξίδια. Θέλω να ρωτήσω αν, όπως καταλάβαμε τουλάχιστον και από αυτά που είπε ο κύριος Τσιόδρας, ότι η Αγγλία ακολουθεί μια τελείως διαφορετική πολιτική από όλο τον κόσμο, έχει αφήσει ουσιαστικά ελεύθερα τα πάντα και την οικονομία, και αυτό φαντάζομαι ότι εμείς το κρίνουμε αντιεπιστημονικό. Μήπως σκέφτεστε να απαγορεύσετε τελείως τις πτήσεις, είναι η ερώτηση, προς το Λονδίνο και από το Λονδίνο. Και η ερώτηση στον κύριο Τσιόδρα είναι, ξέρω ότι είχε μια συνάντηση σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο. Και θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς γίνεται. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τον συγχρονισμό από παντού. Αν τελικά πιστεύετε ότι η Εκκλησία θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο ή μια μέση οδό, τέλος πάντων, για να ακολουθήσει τις συστάσεις σας. Να μιλήσω εγώ. Είχα πραγματικά μια συνάντηση με τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου. Εξέθεσα την παγκόσμια κατάσταση. Εξέθεσα τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα ελληνικά δεδομένα, την ανησυχία μας και για την οποία ανησυχία μας έχει λάβει ήδη η πολιτεία αυτά τα δρακόντια μέτρα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και σκληρά για τον ελληνικό λαό, και παρακάλεσα για την κατανόησή τους για θέματα που έχουν να κάνουν με συναθρήσεις μέσα στους ναούς και τόνισα την ανάγκη να αποφύγουμε το να γίνουν οι εκκλησίες μας εστίες μετάδοση του ιού. Νομίζω με πολύ κατανόηση άκουσαν ο Μακαριότατος και οι Ιεράρχες τα λεγόμενα από μένα και αμέσως μετά την αποχώρησή μου από εκεί θα συνεδρίαζαν για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Φαντάζομαι θα τις ανακοινώσουν κάποια στιγμή σήμερα. Ευχαριστώ. Σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντησή μου.
κάθε ώρα μετράμε τα δεδομένα, είμαστε σε συνεννόηση με την επιστημονική κοινότητα και την ώρα που πρέπει θα κάνουμε εκείνο που πρέπει. Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ευχαριστούμε πολύ.